Στην παραλία του Βόλου έγινε η επίσημη τελετή παράδοσης του διασωστικού σκάφου στην ελληνική ομάδα διάσωσης Μαγνησίας που δώρησαν στην εθελοντική ομάδα Νορβηγοί Διασώστες και συγκεκριμένα η νορβηγική οργάνωση ARES, η οποία είναι ο υπεύθυνος οργανισμός για τη διάσωση στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Η τελετή παράδοσης του υπερσύγχρονου σκάφους έγινε παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Το σκάφος είναι φουσκωτό διασωστικού τύπου Zodiac και έχει μήκος 10 μέτρα. Διαθέτει δύο μηχανές 200 ύπων, ενώ είναι εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο σύγχρονο διασωστικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες, συστήματα σόναρ και συσκευή απεινίδωσης. Το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί για αποστολές έρευνας και διάσωσης και θα παρέχει την υποστήριξή του όπου χρειαστεί. Από σήμερα και μετά μπαίνει στην ενεργό δράση μαζί με τους χειριστές, τους διασώστες και το πλήρωμα όλο. Τίθεται στην υπηρεσία του πολίτη, όπως άλλωστε αυτό, για αυτό το φέραμε. Αυτό το σκάφος, όπως σας έχω πει, έχει απίστευτες δυνατότητες, είναι καθαρά διασωστικό. Μπορούμε σε οποιοδήποτε καιρό να πλεύσουμε και να εκτελέσουμε μια οποιαδήποτε διάσωση. Έχουμε και εκπαιδευμένο κόσμο και ήρθε το σκάφος αυτό σαν επιστέγμασμα να ολοκληρώσει την επιχείρηση και κατάσταση της ομάδας. Έχουν εκπαιδευτεί 5 χειριστές του σκάφους και περίπου στα 10 με 12 άτομα ως πλήρωμα. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να έρθει να πάρει θέση στο διασωστικό σκάφος. Θα κάνουμε κάποιες εκπαιδεύσεις πώς ρίχνουμε στο σύμβιο και όλα αυτά και ο κόσμος να γνωρίσει την ομάδα και τη χρησιμότητα της ομάδας και του σκάφους, αλλά να εκπαιδευτεί και πάνω στην πρόληψη, γιατί είμαστε μια χώρα που είμαστε κατά 80% στη θάλασσα και τόση πνιγμή είναι πραγματικά ανεπίτρεπτη κάθε χρόνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική ομάδα διάσωσης Μαγνησίας έχει ένα ακόμη μικρότερο σκάφος με 15 μηχανή για διασώσεις σε ποτάμια και λίμνες. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης κεντρικής διοίκησης Θεσσαλονίκης, Φωτεινή Δανάη Μαυρουδή, χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη δωρεά και σημείωσε πως έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας. Δεν έχουμε δυστυχώς μέσω της Ελλάδας τέτοιες ευκαιρίες, οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και υπήρχε ένα τεράστιο κενό στη θαλάσσια περιοχή του Βόλου, οπότε και γι' αυτό χρειάστηκε να στείλουμε και εμείς το ένα σκάφος εδώ πέρα για να καλυφθεί όλη αυτή η περιοχή. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε πολλές τέτοιες δυνατότητες. Αυτά τα σκάφη κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για εμάς. Ήταν 4 τα σκάφη τα οποία κατασκευάστηκαν. Τα 2 βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα που βρίσκεται στο Βόλο, ένα που ταξιδεύει μεθαύριο για το Ηράκλειο της Κρήτης. Και έχουμε και κάποια άλλα βέβαια πλέον σκάφη μετά την κατάσταση που έγινε με το προσφυγικό που χρειάστηκε να επέμβουμε σε πάρα πολλά νησιά και σημεία που πλέον έχουμε ένα πολύ μεγάλο στόχο, στα 18 σκάφη είναι ο στόχος όλης της ελληνικής ομάδας διάσωσης πανελληνίως.